Η ώρα της κρίσης έφτασε για τους 15 αστυνομικούς που είχαν ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις καταγγελίες για τις εξαφανίσεις των 5 γυναικών και των 2 κοριτσιών που έπεσαν τελικά θύματα του κατασυρώην δολοφόνου Νίκου Μεταξά. 3 και πλέον χρόνια μετά τις αποκαλύψεις για τα στιγερά εγκλήματα του πρώην αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς, ξεκίνησε η πειθαρχική δίωξή τους για αμέλεια καθήκοντος. Ήδη έχουν κατηγορηθεί γραψούς αριθμούς μελών μας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και τους έχει παραδοθεί το μαστερικό υλικό, όπως προβλέπεται στην πειθαρχική εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Οι 15 θα δικαστούν από πειθαρχικά δικαστήρια σε 2 ξεχωριστές διαδικασίες. Το πρώτο θα στηθεί για ανώτερο αστυνόμο που υπηρετεί σε νευραλγικό πόστο στη Λάρνακα και το δεύτερο για τους υπόλοιπους 14 αστιφύλακες και κατώτερους αξιωματικούς. Ο ανώτερος αξιωματικός θα λογοδοτήσει ενώπιον τριμελούς πειθαρχικής επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρο της Δημοκρατίας και έναν βοηθό αρχηγό αστυνομίας. Την δεύτερη επιτροπή θα απαρτίζουν ανώτερος αξιωματικός και 2 στελέχη της νομικής υπηρεσίας. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συσταθούν οι πειθαρχικές επιτροπές, οι οποίες αναλάβουν την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Ανάλογα με τον βαθμό, είναι και η πειθαρχική επιτροπή, η οποία θα καθοριστεί. Στο εδωλείο θα καθίσουν 11 αστυνομικοί που υπηρετούν στη Λευκοσία και 4 στη Λάρνακα. Είναι μια δικαστική διαδικασία, είναι δικαστήρια τα οποία λειτουργούν αυτόνομα και ανάλογα με το πρόγραμμα τους σίγουρα θα καθοριστούν οι ημερομηνίες. Οι ποινές θα κυμαίνονται από απλή επίπληξη μέχρι απόλυση.